Τις 31 πρώτου του 2020, πριν μερικές μέρες, έγινε λαϊκή συνέλευση. Πήραμε μια πρωτοβουλία εγώ και ο κ. Μαργαρίτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Ξέρετε ότι το Ρήμνο είναι ακέφαλο, δεν έχει πρόεδρο κοινότητας εδώ και 8 μήνες και δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει κενό νόμου όσον αφορά την αναπλήρωση του Προέδρου, ούτως ώστε βγάλαμε μια συντονιστική επιτροπή, συζητήθηκαν τα προβλήματα του Ρημνίου για να μπορέσει η συντονιστική επιτροπή να προωθήσει τις υπογραφές που μαζεύτηκαν από όλους τους κατοίκους. Έχω εδώ όλες τις υπογραφές των κατοίκων του Ρημνίου για να γίνουν το γρηγορότερο εκλογές στην τοπική κοινότητα Ρημνίου, για να μπορεί ο Πρόεδρος να προωθήσει τα προβλήματα. Έρχεται καλοκαίρι, χρειάζονται χόρτα, χρειάζονται λάμπες στους δρόμους. Ξέρετε, όλα τα προβλήματα μιας τοπικής κοινότητας. Αν θα σταλούν οι υπογραφές με δεδομένο θα τις δώσω, ότι θα τις δώσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα γίνει. Για μένα θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και ο Δήμαρχος να στείλει έγγραφο στο Υπουργείο, στον κύριο Θεοδωρικάκο, για να κάνει μια τροπολογία για να γίνουν εκλογές το ταχύτερο δυνατό στην κοινότητα Ρημνίου. Δεν υπάρχει ούτε αναπληρωματικός ούτε τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε τώρα αμέσως μετά το πρώτο θέμα αυτό της θεματικής ενότητας με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου και με το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, επαναλαμβάνω, και από την άλλη μεριά και ο Δήμος να επικοινωνεί με τη Συντονιστική Επιτροπή, την πενταμελή που έχουμε πλέξει, για να λύνονται τα προβλήματα, να βρίσκουν κάποιο στο χωριό.